έχουν βάλει κάτι στο νερό, έτσι. Όλια! Όλια! Τι κάνεις, ρε. Μόρα, δεν χωράω. Ποια διαλέγουμε? Λιονταράκι. Λιοντάρι, πάμε. Πριν παραγγείλετε, θα μας βοηθήσετε για την έρευνα που κάνουμε? Μπορείτε να θέτε λίγο μαζί μου για τις ερωτήσεις? Σε δύο λεπτάκια, θα θελήσουμε. Για περάστε, κυρία μου. Έλατε μέσα, μην τρέπεστε. Περάστε. Γεια σου, το όνομά σου? Γεια σου, γεια Σάββας και... Δημήτρης, καλά? Καλά, έλατε από εδώ που είστε πολύ όμορφοι να σας βλέπουμε. Έχεις έρθει με τη φίλη σου για φάι, ε? Ναι. Κυρία. Πώς θα σου φαίνονταν καθώς τρως να κερδίσεις και 4.000 ευρώ? Υπέροχο. Καλύτερο. Συμβαίνουν αυτά τώρα στην εποχή μας? Να συμβαίνουν τώρα, βασικά. Θες να παίξεις? Αμέ. Ωραία, σούπερ. Θα σου βάλει η Ήρα μία ψήρα. Από εκεί πέρα θα σου πούμε εμείς κάποιες δοκιμασίες. 5 τον αριθμό. Ακριβώς. Που μπορείς να κερδίσεις ποια ποσά? 200, 500, 1000, 2000, 4000 ευρώ. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Δεν πρέπει να καταλάβει η φίλη σου ότι είσαι καλωδιωμένη. Του παίζουμε παιχνίδι. Πρέπει να φέρεις φυσιολογικά. Μάλιστα. Αν σε καταλάβει, χάνεις τα λεφτά. Αν δεν φέρεις σε πέρας μία από τις δοκιμασίες που θα σου θέσουμε, πάλι χάνεις τα λεφτά. Άτσα, να σου πει αυτό το τι είναι εδώ. Δεν μου λες, δες το, δες το, δες το, δες την αλήθεια. Τι είναι αυτό. Παντρεμένη είσαι. 5 μήνες. Πόσο χρόνο είσαι? Μικρούλα. Πόσο? 21. Άντε, καλώς απεγόρευσες. Όχι ακόμα. Φεύγεις, φεύγεις. Τα υπόλοιπα τα λέμε από το ακουστικό. Ωραία, θα σας ακούω σίγουρα. Ναι, μην ανησυχείς. Νομίζω ότι έφυγες. Εσύ, εσύ. Ήρθω λετά. Αχ, δεν ρώτησα που είναι το λετά, ρε, με πρίξαμε την έρευνα. Λοιπόν, πρώτη δοκιμασία για 200 ευρώ. Θέλουμε να μας πεις τρεις ταινίες που πρωταγωνιστούσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Έχεις ένα λεπτό. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Δεν ξέρω. Αυτό, η ταινία αυτή που είχε βγει η Ρόδα Τσάδα και Κοπάνα παλιά. Αλίκη Βουγιουκλάκη είπαμε. Όχι Σαμάδης Γαρδέλης. Μου αρέσουν πολύ αυτές οι παλιές ταινίες. Αυτή και με τη Κριστίνα Αγγιλέρα. Να σου πω τι. Ρόδα Τσάδα και Κοπάνα, η Βουγιουκλάκη τα πάνω στο μηχανάκι. Ναι. Μαζευτούμε να δούμε μια παλιά ταινία. Να πάρουμε μια με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Κάτσε να σου πω μια ταινία. Η Νεράιδα και το Παλικάρι. Μία άλλες δύο, έτσι 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν. Στο στελάκι έχουμε την υπολοχαγόνα τάση. Δύο άλλη μία θέλουμε. Και έκλειγες μόνο με την έλεγχος. Και η κόρη μου η σοσιαλίστρια. Α, μπράβο, 200 ευρώ δικά σου. Έλα ρε, είναι με το στροβοστάσιο. Να σου πω κάτι. Ρώτα τότε και εγώ πάνω. Δεν θυμάσαι που την έπαιρνε ο Στίβ Ντούζος βόλτα με τη μηχανή? Ε, τη Βουγιουκλάκη. Και το θυμάσαι. Πολύ γνωστή σκηνή. Τίποτα στο γυμναστήριο πήγε. Κλασικά, την κορμάρα. 90 κιλά. Δεύτερη δοκιμασία για τα 500 ευρώ. Είναι να μιλάς τραγουδιστά όπως τραγουδάει ένας τενόρος. Ω, Μαρίνα, θέλω να πάμε για πίτσα και μετά για ποδήλατο. Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Μέχρι να σου πούμε εμείς να σταματήσεις. Εντάξει, ξεκινάς όμως τώρα, δεν θα σταματήσεις καθόλου. Θα μιλάς τραγουδιστά όλη την ώρα. Όταν κοιτάω κάποιον τον τρώει, μου ανοίγει η όρεξη. Όπως μου ανοίγει η όρεξη, να σε βλέπω να τρως. Πιο χαμηλά, μπάσα, μπάσα. Έχουμε καιρό να τραγουδήσουμε. Είναι νόστιμο αυτό. Γιατί μπορεί να μας βλέπει κανείς? Που τρως, δεν μας βλέπει κανείς. Δεν μας βλέπει κανείς. Τι ευχάριστα που είναι. Πιο μπάσα, πιο μπάσα. Μη γελάς, μη γελάς. Τι ωραία που περνάμε. Είναι υπέροχα. Τέλεια. Ευχαριστώ. Αμήν. Αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Αλληλούια. Δεν μας καλούνται κανείς. Πάει τη σαλάτα σου. Πάει τη σαλάτα σου. Αλληλούια. Να χωνέψεις. Αλληλούια. Όχι να μην χωνέψεις, να φας πιο πολύ. Να έρθει και η πίτσα να φας, γιατί πρέπει να παχύνεις λίγο. Πετσί και κόκαλο είσαι.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Αυτό το πόλο πίσω μας κάνει το κόσμο. Οκ, 500 ευρώ είναι δικά σου. 500 ευρώ είναι δικά σου. Αλληλούια, αλληλούια. Κουλ. Αλληλούια. Σε πιάνουνε κάτι. Άμορη κι εσύ. Μια στο τόσο βγαίνουμε και έχεις και πρόβλημα. Αλλά μας ακούει και ο κόσμος. Ποιον βλέπεις γύρω σου. Εδώ δίπλα, εντάξει, σταμάτα. Όλγα. Θέλω σιγά σιγά να κάνεις την εξής κίνηση. Με κάποιο τρόπο θέλω να ρίξεις το πιρούνι σου από κάτω από το τραπέζι. Ξέρεις τι. Πολύ ωραία, Όλγα. Τώρα μπαίνεις κάτω το τραπέζι και μένεις 2 λεπτά από κάτω και το ψάχνεις συνέχεια. Θα ανέβεις μόνο όταν πούμε εμείς. Άμα δεν γίνω, πες σε κάτω τώρα. Φύγε, φύγε, τελείως, τελείως. Φεύγεις όλοι, όλοι κάτω, όλοι κάτω, όλοι κάτω, χωράς, 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 χωράς. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Όλγα, τελείως κάτω, στα γόνατα. Όλγα, στα γόνατα, κι άλλο. Μπράβο, αυτό είναι. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Μείνε από κάτω, προφασιζόμενοι, ότι ψάχνεις το πιρούνι. Κρύψε το πιρούνι. Να σου πω, ρε. Πήγε. Κάτσε, ρε, στο πιρούνι. Θα μείνω από εμείς. Έχει άλλο πιρούνι. Έχει, δεν είσαι και άλλο πιρούνι. Συνεχίζεις. Άλλο πιρούνι, ρε, να... Έχει έναν φόβο, δεν μπορώ. Σκύσε μας. Μπράβο, περνάς και από εκεί, περνάς και από εκεί. Να σου πω. Όλα, σήκω πάνω. Να σου πω, έχει άλλο πιρούνι. Έχει άλλο πιρούνι, να ανέβω. Έχεις πιρούνι, μωρή. Πήγε, ρε, αμάν. Σήκω πάνω. Θέλω το πιρούνι μου, σταμάτα. Να σου πω, εσύ κοίτα πάνω. Θέλω το μπιφτέκι μου. Δεν μπορώ, Παναγιώτη, δεν έχεις κανένα. Άμα δεν το βρω, θα σκάσω. Άμα δεν το βρω, θα σκάσω. Αχ, δεν είναι. Θα σκεφτάνε το πιρούνι. Έχουμε 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Κάτσε, μωρή, θα πούμε, πέσει το παντερό. Γεια σας, ξέρω, ρε. Άμα δεν πάω το πιρούνι, δεν βγαίνω, σκάσε. Εντάξει, θα το βρω εγώ. Κάτι θα χάσω. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα, έχεις πέσει να κάτσει, πες να κάτσει, πες να κάτσει. Τρίψτο, 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 πες κράμπε το δάχτυ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, άντε ανέβα πάνω, εντάξει, αρκετά. Φίλια, ευρώ είναι δικά σου, μπράβο ρε Όλγα. Μου είπες το πουλούνι, ξεμαλιάστηκα με το βρω. Είσαι στο τραπέζι, το κούνησες όλο, αμάν. Ωλιά. Και ξέρω και από savoir vivre. Ενώ εσύ, άσχετη. Απαπά. Γι' αυτό τρως με 2 πιρούνια. Φυσικά. Λοιπόν, Όλγα, μέχρι στιγμής κερδίζεις 1.000 ευρώ. Εάν θα συνεχίσεις και την επόμενη δοκιμασία και τα 2.000 ευρώ, πιες λίγο νερό. Τα τις βαλεριάνες. Τα ηρεμιστικά και πήρες πολλά. Πολύ ωραία, είσαι μεγάλη παίκτρια. Υπερένταση. Υπερένταση. Ήπια καφέδες πολύ σήμερα, αλλά. Κάτι έξω πάντως. Και πάλι ρεσί, μου είπες το πιρούνι. Τέταρτη δοκιμασία για τα 2.000 ευρώ. Μέσα στην τσάντα σου έχουμε βάλει χριστουγεννιάτικα λαμπάκια με μπαταρία. Θα βγάλεις, να στολίσεις τα μαλλιά σου, να τα ανάψεις και να τραγουδάς τα κάλαντα. Και μετά να δικαιολογήσεις τη στάση σου αυτή. Δεν μ' αρέσει κάπαρη. Συγχύστηκα τώρα. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Να σου πω, δεν είναι πολύ ωραίο. Εγώ νομίζω ότι θα ταιριάζει στο στυλ μου. Άμα πάρω και μια κόκκινη τσάντα και μια κόκκινη γόβα. Κάτσε, ακόμα δεν το είδες. Τώρα που θα γίνει όλο. Θα ανέβει όλο πάνω στο κεφάλι μου. Έχω και πολύ πράγμα. Σαν έλα το είμαι. Σαν φίλια που δεν τρούσε. Έχει συνέχεια. Τριγώνα, καλαντά, με στίγη. Γειτονιά, ήρθαν τα Χριστουγέννα και πρωτοχρονιά. Κάτσε, γιατί αυτά είναι πιο ωραία. Και είναι τα μαστεράκια. Έχει πολλά. Έχεις πολλά. Δεν έφερα τα άλλα. Συγγνώμη. Άμα θέλει να βάλει και φίλη σου, ας βάλει. Δεν έχουμε θέμα.
Αχ, Νόρα, σε παρακαλώ. Έλα να σου βάλω αυτά. Δεν χωράνε στο δικό μου. Έλα, πλήρω. Θα ζήσει. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, έλα. Θα τα βάλω. Όχι, δώστε μου. Θα τα βάλω. Όχι, δώστε μου. Αφού δεν θέλει, δεν σε πιέζω. Αφού σου έφερα που σε πιέζω. Τριγώνα, καλάντα. Με στη γωνιά. Τριγώνα, Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά. Τριγώνα, καλάντα. Μαριγιορτινό. Μηνύματα φέρει από τον ουρανό. Τρίγωνα καλαντά με στη γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά. Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό. Μηνύμα θα φέρει από τον ουρανό. Έτοιμη, έτοιμη. 2.000 ευρώ είναι δικά σου, μπορείς να βγάζεις ένα μάτι. Γιατί εσύ, δεν πήγα φέτος για καλαντά. Εσύ πηγές. Δεν κανονίζαμε, δεν πήγαμε. Καιρός να τα πούμε. Αχ, φτιάξε μου λίγο τα μαλλιά. Έχουν γίνει ξεφύλλα. Θα μου φτιάξει λίγο τα μαλλιά. Έχουν γίνει ξεφύλλα σε όλο το μαγαζί. Χάει την πίτσα σου. Αλλά είσαι χαζί. Αχ, δεν είσαι καλά. Φάει πίτσα. Όλγα, ως εδώ έχεις 2.000 ευρώ. Στην υγειά μας. Μπορείς να σταματήσεις και να πάρεις τα λεφτά που ήδη έχεις κερδίσει. Μπορούμε βέβαια να προχωρήσουμε στην τελευταία, την πέμπτη δοκιμασία και τα 4.000 ευρώ. Σε περίπτωση όμως που δεν τα καταφέρεις, θα μείνεις με 500 ευρώ. Αν θες να συνεχίσεις, πιες λίγο από το κρασί σου. Όλια, έλα. Τα λαμπάκια, γιατί τα κουβαλάς εσύ σου. Καλή συνέχεια. Πίνει, πίνει, μπράβο. Υπέροχα είναι μαζί μας. Φατούρα, φατούρα. Είμαστε έτοιμοι για την πέμπτη δοκιμασία. Θέλω να αρχίσεις να την προετοιμάζεις σιγά σιγά. Αριστερά σου κάθεται ένας γοητευτικός κύριος, ο οποίος είναι δικός μας. Αριστερά σου κι άλλο στρίψε, αριστερά κι άλλο, εκεί. Θέλω να ξεκινήσεις να το φλερτάρεις από το τραπέζι, κανονικά. Χτίσ' το μόνη σου, φτιάξ' το. Και την κατάλληλη στιγμή θέλω να πας από εκεί και να ζητήσεις το τηλέφωνό του. Πάρ' το χρόνο σου, χαλαρά, εντάξει. Και μόλις πάρεις το τηλέφωνό του, γυρνάς στο τραπέζι. Εντάξει, έλα φυλάκια, έλα. Αχ, μην το κυρανάς, δεν μπορώ να σε βλέπω. Δεν έχω και πολύ όρεξη. Ξέρεις τι σκέφτομαι. Δεν ξέρω, αν σκέφτεσαι. Δεν ξέρω αν σκέφτεσαι. Πολύ μακριά είμαστε από τον αστρόπυγο. Κανείς δεν μας ξέρει. Σωστά. Μπορούμε να κάνουμε και καμιά τσαχπινιά. Έκανες. Τι έκανα. Τραγούδησες, έβαλες λαμπάκι πάνω στο λεφόλι. Φτάνει. Εγώ σκέφτομαι κάτι άλλο να κάνω. Τι έκανες. Γυναίκα φλέρτη με τέτοιο. Όλια. Όλια. Πάρ' τηλέφωνο τον Κώστα. Άσ' τον τώρα και που είναι. Ο Κώστας είναι ο άντρας. Ο άντρας. Άσ' τον τώρα και που είναι ο Κώστα. Είναι μια χαρά είναι. Πότε παιδί είναι μεγάλος. Αν δεν θέλεις να τον αρέσει τον πάρε παπάς. Ποιες μου ρε, θα είναι και μεγάλος. Καλύτερα είναι μικρό. Φούντωσε. Μια φούντωση, μια φλόγα. Καλά δεν είσαι πάντως. Έχει μίση να τα βάλεις όλα. Πού πας. Μισό, θα δεις. Μπορείστε να μου δώσετε τηλέφωνο σας. Μπροστά. Τηλέφωνο σας. Θα σας πάρω να μιλήσουμε, να βρεθούμε. Κάτι, οτιδήποτε. Κρύβεται, κρύβεται. Κρύφτηκε. Άσε είναι εύκολο. Το όνομά σου. Όλγα. Ερμής, χάρηκα. Χάρηκα, κι εγώ. Το τηλέφωνο μου θέλεις. Πότε θα το πάρεις. Πολύ ώρα και είστε πολύ ωραίος άντρας, πολύ γοητευτικός. Ευχαριστώ. Πάρε τηλέφωνο και γύρνα πίσω. 6-9-47. Ναι. 4. Ναι. 114. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Τι έρχεσαι δίπλα μου, δίπλα μου, δηλαδή. Αχ, η Λονόρα δεν είναι τρομερό. Θα πάρω τηλέφωνο. Θα την πάρω τηλέφωνο, σου λέω. Άστο, θα το πάρω. Αχ, μην τολμήσεις. Το έσβησες. Συγγνώμη. Τώρα πρέπει να ξαναπάω. Είσαι χαζί. Θα σηκωθείς τώρα. Θα σηκωθείς τώρα. Φεύγει. Ερμή, έρχεσαι λίγο. Όχι, δεν είναι. Έλα, έλα, σε παρακαλώ. Έλα, έλα. Έλα, μην την ακούς. Κάθεσε να μας κάνεις παρέα αν θέλεις. Όχι, διάσεις. Ευχαριστώ πολύ, πρέπει να φύγω. Χάρηκα πολύ. Καλό βράδυ. Θα μου ξαναδώσει το τηλέφωνο σου, το έσβησα. Σου το έδωσα. Χίλια συγγνώμη, το έσβησα. Σε παρακαλώ, δώσ' το μου.
6947. 6947. Ναι. Ναι. 114. Ωραία. Χάρηκα πολύ. Κι εγώ. Καλό βράδυ. Θα τα πούμε. Να σου πω, μήπως ζηλεύεις. Έλα, στη θέση σου, ζηλιάρα. Δεν κατάλαβες, εγώ που δεν θα κάτσω. Δεν σηκώνομαι από εδώ, ήταν τυχερή αυτή η θέση. Θέλουμε να καλέσεις στο τηλέφωνο τον κύριο που μίλησες πριν από το κινητό σου και να του πεις, ρε παιδί μου, ότι απλά ήθελα να ακούσω τη φωνή σου και διάφορα πράγματα. Sorry, αν σε ενοχλήσαμε για τέτοια πράγματα. Θα πάρεις εμένα, θα είμαι πάνω και θα πρέπει να επαναλαμβάνεις αυτά που θα σου πω. Καλό, έχεις πολύ θράσος. Ρε, Μιστερή μου, άσε με! Μπορείς να μου φέρεις λίγη σοκολάτα ακόμα. Γίνεται αυτό. Πάτε καλά. Στη θέση σου, ζηλιάρα. Δεν κατάλαβες, εγώ που δεν θα κάτσω. Δεν σηκώνομαι από εδώ, ήταν τυχερή αυτή η θέση. Όχι και τον Ερμή. Θέλουμε να καλέσεις στο τηλέφωνο τον κύριο που μίλησες πριν από το κινητό σου και να του πεις, ρε παιδί μου, ότι απλά ήθελα να ακούσω τη φωνή σου και διάφορα πράγματα. Sorry, αν σε ενοχλήσαμε για τέτοια πράγματα. Θα πάρεις εμένα, θα είμαι πάνω και θα πρέπει να επαναλαμβάνεις αυτά που θα σου πω. Καλά, όχι, θες κάνει. Παρακαλώ. Γεια σου, Ερμή. Τι έγινε, είσαι. Τι κάνεις. Μια χαρά. Sorry, δεν σε ενοχλήσαμε πριν. Δεν σε ενοχλήσαμε πριν που σου μιλήσαμε. Όχι, καθόλου. Λοιπόν, κάνε λίγα νάζια και άρχισε να επαναλαμβάνεις με όπως θα σου, θα σου μιλάω εγώ, εντάξει. Καθόλου. Τι είναι αυτά που λες. Τι είναι αυτά που λες. Νομίζω ότι βιάζεσαι λίγο. Νομίζω ότι βιάζεσαι λίγο. Νομίζω ότι βιάζεσαι πολύ μάλλον. Νομίζω ότι βιάζεσαι πολύ μάλλον. Σοβαρέψου αρκετά γιατί αρχίζεις να τα παίρνεις τώρα εσύ. Μην γελάς. Τι λες αγόρι μου, ποιος νομίζει ότι είσαι. Τι λες αγόρι μου, ποιος νομίζει ότι είσαι. Με προσβάλλεις, μπορείς να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Με προσβάλλεις, μπορείς να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, έχεις πολύ θράσος, μην τολμήσεις. Πολύ θράσος. Μην τολμήσεις και ξαναπάρεις το τηλέφωνό μου. Μην τολμήσεις και ξαναπάρεις το τηλέφωνό μου. Τώρα θέλω να κλείσεις και να σπάσεις ό,τι υπάρχει πάνω στο τραπέζι εκνευρισμένη. Να τα πετάξεις όλα τα πιάτα από κάτω για 4.000 ευρώ. Μην τολμήσεις να με ξαναπάρεις τηλέφωνο. Έχεις πολύ θράσος, πάρα πολύ θράσος μου φαίνεται. Άσε με, θα τα κάνω όλα λίμπα. Άφησέ με σου. Ρε Χριστιανή μου, άσε με, απαλήθαξες πια. Καλή σου χαζή. Άφησέ με. Σίγουρα, σίγουρα. Σταμάτα. 4.000 ευρώ είναι δικιά σου. Μπράβο, ρε Όλγα. Τι σου είπε. Κάτσε κάτω να ηρεμήσω λιγάκι. Κάτσε κάτω. Πού δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα που έγινε. Σταμάτα. Έχει βρικάρει άλλη. Κορίτσια, τι γίνεται εδώ. Τώρα. Έτσι πάτε και τα σπάτε στο μαγαζί. Είναι δυνατό. Είναι τώρα και μαζί τη. Είναι δυνατόν, συγγνώμη δηλαδή κιόλα. Πληρώνω και τα σπάω. Όχι, τι θα πληρώνω και τα σπάτε, δηλαδή με ποιο, τι γίνεται. Δηλαδή έτσι θα πληρώνουμε και μαζί τη. Τι συγγνώμη, ρε κοντζέ, ελάτε μαζί μου λίγο. Ελάτε. Ελάτε μαζί μου. Και οι δύο. Τι υπόθεση. Μα είναι πράγματα αυτά, δηλαδή σε μαγαζί. Ελάτε γρήγορα μαζί μου και οι δύο. Βράχτηκα κιόλα. Το μαγαζί σα. Τελείωνε. Δεν είναι καλά. Πάρτε και παντελόνι μετά. Είσαι υπέροχη. Παρακαλώ, ελάτε. Μπαίνει, δεν έρχεται μέσα. Έλα μέσα, γλυκάκι. Έλα μέσα, γλυκάκι. Είσαι ένα απίστευτο όλοι. Παρακαλώ, κύριε. Ελάτε εδώ, τι κάνατε, πώς είστε, λέω τώρα, είστε καλά. Τι έγινε κάτω. Ωραίο αγόρι, το ξέρετε. Δημήτρη, τον λένε, δεν πειράζει, το όνομά σου Ερμή είναι ωραίο, εντάξει. Καταρχήν, σ' ακούμε. Ξεκινάμε το τραπέζι. Ψάχνω το πυρούνι μου, ο γάτο. Ναι. Και τι γίνεται. Ψάχνω το πυρούνι, έτρωγε με δύο πυρούνια. Γιατί. Γιατί ήθελε το πυρούνι. Εμένα αυτό μ' άρεσε από την αρχή, με αυτό ήθελα να πάω. Έχει πάθει λίγο σοκ, έτσι. Πες μου ότι δεν με έχει ξαναδεί έτσι. Ο λόγος που τα έκανε όλα αυτά, ξέρει ποιο ήταν. Σε παρακαλώ. Ναι, κύριε Δημήτρη, παρακαλώ. Ορίστε.
Καλός λόγος. Τι λες. Τι λέει εδώ τώρα. Δεν σε διάβασε. Δεν φοράει γιαγιά. Έλα. Για διάβασε εσύ. Θα σου δώσω λίγο τα γιαγιά. Βγες το νούμερο. 4.000 ευρώ. Είναι κουκλάκια και τα δύο. Είναι χαμογελαστές και οι δύο. Μελαχρινή. Μελαχρινή, μελαχρινή. Καλησπέρα σας. Σας ενημέρωσε ο υπεύθυνος καταστήματος. Έχετε ένα γεύμα δωρεάν. Ωραία. Και αν μπορείτε εσείς να έρθετε μαζί μου για δύο λεπτά και να συμπληρώσουμε κάποια στοιχεία. Ναι. Δύο λεπτάκια. Ωραία. Πάμε λίγο μαζί. Ναι, ναι, ναι. Δεν χαλώ στο κορίτσι. Δημήτρη Σάβα. Χαλάρωσε, είσαι στο νέο που είναι το αντένα, το πλάκα κάνει. Και θέλουμε να κάνει πλάκα στη φίλη σου. Οκ. Είσαι μέσα. Είμαι. Είναι να τοποθετήσει το αυτί σα. Ναι. Ένα ακουστικό. Ναι. Πολύ μικρό, μια ψηλούλα. Okay. Εμείς θα σας δίνουμε εντολές από αυτό το μικρόφωνο. Να, οι φίλοι σας. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να φέρετε εις πέρας κάποιες δοκιμασίες, κάποιες αποστολές. Πολύ εύκολα και πολύ απλά. 5 δοκιμασίες, 5 χρηματικά ποσά. 200, 500, 1000, 2000, 4000 ευρώ. Μάλιστα. Υπάρχει όμως ένας πάρα πολύ βασικός όρος. Ναι. Δεν πρέπει να γίνεις αντιληπτή από την φίλη σου. Φίλοι, συγγενείς. Φίλοι, φίλοι. Γίνεις κάτω, okay. Έχεις τα μαλλιά μπροστά στα αυτιά για να μην φέρει. Εντάξει, οκ. Okay. Και πάμε να κάνουμε πλάκα. Εντάξει, λοιπόν. Έφυγες, έφυγες. Παρεγγυλές. Διάλεξες. Έχω μια μικρή παλιά να πάρει. Έχει κρεμίσει γλυκές. Θα πάρεις κι εσύ. Τι. Θα πάρεις κι εσύ. Κρέπα θα πάρεις. Λοιπόν, Μαρία, είμαστε έτοιμοι για την πρώτη δοκιμασία. Θα σου θέσουμε τρεις πολύ απλές ερωτήσεις, τις οποίες πρέπει να απαντήσεις. Οκ. Okay. Τι. Ναι, κι εγώ αυτή θα πάρω. Αποφασίσατε. Ναι. Εγώ θέλω μια γλυκιά κρέπα, σοκολάτα μπισκότο. Ωραία. Εγώ θέλω μια αλμυρί, ναι. Ζαμπόν, τυρί και τυροσαλάτα. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε. Okay. Πρώτη ερώτηση. Τι πράγμα στο μπάνιο του σπιτιού σου λέγεται και κάτω πτρώ. Όχι, τι απόλυτε μέρε. Εγώ δεν θέλω να μείνει τίποτα άσπρο με κρουί, δίπορτο. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχει μαζί σου τίποτα κανένα καθιστάκι. Νομίζω κάτι από στο δόντι μου. Για να θεά, είσαι θεά. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Από ποιο ζώο παίρνουμε τον μπέικον. Καλαράκια σα. Ωχ, τελικά γουρούνι του Παναγιώτη. Γουρούνι λέει ο Παναγιώτης τον έγραψε. Ο δικός μου λέει. Ναι, έτσι γουρούνι. Ήταν η πρώτη φορά που ξαποθήκαμε. Τρίτη ερώτηση. Ποια από τις 7 τέχνες είναι ο κινηματογράφος. Πιέζομαι ρε ματάκια μου, ξέρω εγώ. Έτσι να μου λέει. Συγγνώμη, 7η μέρα ήσασταν μαζί. Στην 7η μέρα, πότε ξαποθήκατε. Είσαι θεά, είσαι πανέξυπνη. Είσαι αστέρι, μπράβο. Οπότε... 200 ευρώ είναι δικά σου. Θα περάσουμε στην δεύτερη δοκιμασία και στα 500 ευρώ. Ναι. Στην μπροστινή δεξιά σου τσέπη υπάρχει κάτι. Το βγάζεις, δεν το ανοίγεις, το δίνεις στη φίλη σου και της λες «Σου έχω πάρει ένα δωράκι». Μόλις το ανοίξει, πρέπει να δικαιολογηθείς γιατί της πήρες το συγκεκριμένο αντικείμενο. Μετά σκέφτηκες τι ξέχασα να σου πω. Σου έχω πάρει ένα δώρο. Τι δώρο ρε τρελό. Ένα δώρο. Εντάξει δεν είναι τίποτα, συμβολικό είναι. Άνοιξε το. Θα τρομάξω. Όχι ρε, τι να τρομάξεις. Ναι, σου είχε ένα σκορπιό μέσα. Αυτό. Αυτό. Τι είναι, καλαμάκι, δεν βλέπεις τι είναι. Σε λίγο με δύο. Όχι. Και καλά, επειδή χαθήκαμε και αυτά που πίναμε και... έτσι, μια βλακεία. Αυτό είναι το δώρο μου. Ναι. Σου δίνω το καλαμάκι για να ρουφήξει τη ζωή με το καλαμάκι. Για να τη ρουφήξει τη ζωή με το καλαμάκι, ρε εσύ. Όπως ρουφάω κι εγώ αυτή τη στιγμή. Συγχαρητήρια, τα 500 ευρώ είναι δικά σου. Σκέφτηκες αυτό. Έτσι μου ήρθε, δεν ξέρω. Μαράκι, είσαι απίστευτη. Εντάξει. Αλμυρί εδώ. Καλή όρεξη. Ευχαριστούμε. Και εγώ πεινάω. Δεν σε ενοχλούω. Αν μου δίνεις και εμένα ένα μιλαράκι. Και εγώ θα ξεκινήσω από λίγο. Αγαπητή Μαρία, προχωράμε στην τρίτη δοκιμασία και τα 1000 ευρώ. Πρέπει να πάρεις την τσάντα της φίλης σου και να αδειάσεις το περιεχόμενο της τσάντας της όλο πάνω στο τραπέζι. Ρε εσύ, ναι.
Ναι, οκ. Την ταυτότητά μου. Την έχω πάρει μαζί. Τι θεά. Πώς μου δώσεις τη τσάντα σου. Δώσ' το μου. Να δω κάτι. Πίσω. Όχι, να δω κάτι. Θα πάρεις το δώρο πίσω, λέει. Το καλαμάκι. Θες να μου πάρεις το δώρο πίσω, δηλαδή. Τι είναι αυτό. Ας πούμε ότι είναι ομπρέλα. Πορτοφόλι. Τι άλλο έχει. Γιατί δεν βλέπει έξω, βέβαια. Να σου πω κάτι. Πού είναι καταρχά το τέτοιο. Πού το δώρο. Γίνα ανάποδα την τσάντα, δεν τα διάσει. Όλοι πάνε σαν να συγγίνατε ανάποδα. Έφυγε. Το δώρο πού είναι. 1.000 ευρώ, μαράκι, είναι δικά σου. Πας πάρα πολύ καλά. Χαλάρωσε, ηρέμησε. Εάν θέλει να συνεχίσει για τα 2.000 ευρώ, απλά φτιάξε τα μαλλιά σου. Τέλεια. Συνεχίζουμε. Ξεκίνησα, ε. Διακριτικά θέλουμε να κοιτάξεις γύρω το χώρο σου να δεις αν βλέπεις μία κιθάρα. Αν την είδες, ακούμε τη μύτη σου. Υπέροχα. Εν τω μεταξύ είναι λίγο μπουκωμένη. Και η τέταρτη δοκιμασία για τα 2.000 ευρώ είναι η εξής. Σηκώνεσαι. Πηγαίνεις και παίρνεις την κιθάρα, επιστρέφεις στο τραπέζι σου, ανεβαίνεις επάνω στην καρέκλα, ξεκινάς να παίζεις. Εάν κατάλαβες την δοκιμασία, φτιάξε τα μαλλιά σου. Τι μου πες, δεν κατάλαβα. Κάτι σκεφτόμουν τώρα, για πες. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Βασικά, τι είναι αυτή. Θα βάει πάνω στην καρέκλα. Για πες ένα πιο κατσιγάρι να σκεφτεί. Για πες ένα ψηλά. Μόλις να κατεβείς κι άλλο. Κι άλλο. Κοιτάει ο κόσμος και αυτά, δεν είστε μόνοι μας. Εντάξει, είναι το γουδάκι θα πω. Εντάξει, όμως μας βλέπει τόσος κόσμος, λίγο πιο ήρεμα. Είσαι θεά, τέλος. 2.000 είναι δικά σου. Είσαι πολύ δυνατή παίχτρια, μπράβο σου. Χαρούμενη. Μαρία, πάμε πάρα πολύ καλά. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πέμπτη δοκιμασία. Αν θες να συνεχίσεις, χτύπα μια φορά παλαμάκια. Αν δεν θες να συνεχίσεις, χτύπα τα χέρια στο τραπέζι. Μπράβο ρε μαλακί, έτσι να παίξουμε. Έχω σταθεί πάρα πολύ. Πέμπτη δοκιμασία για τα 4.000 ευρώ. Τα χεράκια σου τα βλέπεις. Που είναι καθαρά, τα βλέπεις. Λοιπόν, όπως είναι, βάζεις τα χέρια σου μέσα στην κρέπα. Γεμίζεις σοκολάτα και αρχίζεις να κάνεις μάσκα ομορφιάς. Μάσκα ομορφιάς με ολόκληρη τη σοκολάτα. 4.000 είναι αυτά. Τελικά. Ξέρεις τι έχω ακούσει. Κάνει καλό η σοκολάτα. Θα βάλω λίγη σοκολάτα. Να πληρώσουμε μετά. Να σου πω κάτι, μπορείς να μου φέρεις λίγη σοκολάτα ακόμα. Όχι, σε θέλεις. Ναι. Θα σας φέρω. Ευχαριστώ. Είσαι η απόλυτη παίχτρια, συνεχίζεις. Τέλειο. Η αλήθεια είναι ότι θα σε βγάλω μια φωτογραφία. Θα βγάλω μια φωτογραφία να την έχουμε. Μ' αρέσει τρελή. Έλα μου, τι έγινε. Ωραία. Τώρα έχεις 2 λεπτά χρόνο να πας να φιλήσεις το μάγουλο την κολλητή σου. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Εντάξει, δεν βάζω άλλο. Εντάξει, πάνω σου πιστώ. Μια. Πες 2.000 ευρώ είναι δικά σου. Εντάξει, μπορεί να πάω στην πιστό λίγο κάπου, υπάρχει κάποιο τουαλέτα. Όχι, έρθετε λίγο μαζί μου.
καλάκι. Αυτά. Καλώ την. Τι έχει εδώ. Μου έκανε τα πάνδυνα και όλα τα έπαιρνε με ένα χαμόγελο. Πολύ άνετο. Είσαι θεά. Καταρχήν κερδίστε 4.000 ευρώ. Δεν ξέρω το ξέρει. Καλά, δεν σα πιστεύω. Πλάκια κάνεις το καινούριο παιχνίδι του Αντένα. Σε καλή μεριά. Ειλικρινά δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Αυτό μόνο. Sigue tu deseo de bailar. Alza los brazos, quita y ven a bailar. Suelta tu cuerpo ya y ven a bailar. Deja la rabia atrás y ven a bailar. Ήρα, θέλουμε τον κύριο με τον Greek Lover. Πριν παραγγείλετε, είναι εύκολο να σας με βοηθήσετε λίγο για τις ερωτήσεις. Δύο λεπτάκια. Ο ένας από τους καλώς ήρθατε. Καλά είσαι. Πώς σε λένε? Γρηγόρης. Γεια σας, Γρηγόρη. Τι είναι πολύ, καλά. Θα βάζει Δημήτρης. Χαρικά. Πώς θα βάζει? Καλά. Ήρθαμε εδώ πέρα για καφέ. Ναι. Εντάξει. Τι θα αρπάξαμε εμείς. Πραγματικά. Καφέ και θα πιεις τσάμπα καφέ και θα σε πληρώσουμε και τα 4.000 ευρώ. Αν είσαι σωστός παίχτης. Τι κάνουμε όμως? Είναι πολύ απλό. Mm. Θα σου βάλει Ήρα ένα μικρό ακουστικό. Okay. Από εκεί πέρα θα σου πούμε 5 δοκιμασίες. Για 200 ευρώ, για 500, για 1000, για 2000 ευρώ και για 4000 ευρώ. Αλλά υπάρχει ένας πολύ βασικός όρος. Δεν πρέπει να σε καταλάβει ο φίλος σου, ο οποίος είναι ο. Ο Φώτης. Προσεκτικός στις δοκιμασίες, γιατί άμα μας τα θαλασσώσεις δεν θα τα χάσεις όλα. Δεν παίρνεις τίποτα. Α, μάλιστα. Λοιπόν, cool, ήρεμος, άνετος. Εντάξει, δεν φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, έφυγα. Bye. Τι νιώθω, μαλάκα, σου κάνανε για να απαντήσεις. Τα ποτέ είναι κερασμένα. Μια χαρά. Εδώ πρέπει να ζητήσουμε τα όλια. Πραγματικά, ένα ταβλάκι εδώ θα κολλούσε. Τι να σας φέρω? Λοιπόν, ένα καπουτσίνο διπλό. Θέλω μια χωριάτικη, παιδί. Θέλω μια χωριάτικη. Και μια μακαρονάδα. Χωριάτικη. Και μια μακαρονάδα απλή. Ευχαριστώ. Εσύ δεν ήρθες να το πίναγες. Έμπειρα, να φάμε λίγο, ρεσί. Λοιπόν, Γρηγόρη, είμαστε έτοιμοι για την πρώτη δοκιμασία. Και τα 200 ευρώ. Η δοκιμασία λέγεται «Συνέχισε τη φράση». Θα σου δώσουμε κάποιες φράσεις τις οποίες θέλουμε να εντάξεις μέσα στη συζήτηση και να τις συνεχίσουμε με ποιο τρόπο θέλεις. Φράση πρώτη. Όταν σε γνώρισα, χώρισα και είπα... Πρέπει να πάρεις και εσύ, είναι καλός. Καληνύχτα. Ναι, πρέπει να την πεις τη φράση. Καληνύχτα. Όταν σε γνώρισα, χώρισα... Τι λες, συνέχισε το. Και είπα... Καληνύχτα. Είναι μια φράση που σου λέω. Το μεταθέτει το παιχνίδι. Για να δω πού το πάει. Όταν σε γνώρισα, χώρισα. Και είπα. Τι είπες? Καληνύχτα. Τι αυτό? Μια φράση που σε ένα τραγούδι ρε. Σε. Δεύτερη φράση. Καθόλου. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Και τα κουκιά μπαγλάν. Σου πω μια άλλη φράση. Δεν παίζω μια άλλη φράση. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Και τα κουκιά μπαγλάν. Έχουν βάλει κάτι στο νερό, έτσι. Είναι πραγματικά. Τρίτη φράση. Τι είναι ο άνθρωπος? Ένα μερμήγκι. Ένας κόκκος άμμου. Θα σου πω μια άλλη. Τι είναι ο άνθρωπος? Ένα μερμήγκι. Ένας κόκκος άμμου. Στην παραλία. Στην παραλία, σωστό. 200 ευρώ είναι δικά σου. Φέρνουμε και γρήγορα ένα μωρό. Μπορώ να φτιάξω το τηλέφωνο. Θες δε θες, θα φας. Να ζητήσεις ένα χαμομήλι. Να είσαι καλά. Θα μου φέρεις ένα χαμομηλάκι. Να είσαι καλά. Σου κολόγερος, το ξέραμε. Δεύτερη δοκιμασία έχει ως εξής. Θέλουμε να φιλείς τον φίλο σου τρεις φορές σταυρωτά. Αλλά κάθε φορά που τον φιλάς, να του λες και γιατί το κάνεις. Σε φιλήσω, αγόρι μου, και για τον δώρο που μου έχεις κάνει στις προάλλες για το ποδηλάτο. Έλα και την άλλη. Πάει πρώτη, έχουμε άλλες δύο. Το έχουμε χαζέψει τελείως, έτσι. Ρε, που δεν δίναγες κι εσύ όμως, ε. Σε βλέπω όλο τσιμπάς. Τζατζικάκι, καπουτσίνο, πατατούλα, μια χαρά, συνδυασμός. Σήκω άλλη μία. Τέλος πάντων. Να, επειδή συγκεκριμένεις το δίτο όσο γνωστόν, που πας πάλι. Λοιπόν, αγόρι μου, να σε φιλήσω πάλι. Πήγε την εκπομπή πάνω. Στα πιέρια όρη που πήγαμε. Που τον κανόνισες. Ποια εκπομπή είναι βλαμμένα? Την εκδρομή στα πιέρια όρη πάνω που πήγαμε το Σαββατοκύριακο, εσύ. Και γιατί πρέπει να με φιλήσεις για την εκδρομή, δηλαδή? Γιατί να με σε φιλήσω, εσύ, έτσι μου βγαίνει τώρα. Σωστά, μου σκάσε κατά το λάστιχο.
πάλι 2 ώρες. Τώρα που το κάναμε και συνήθεια. Έλα, αγόρι μου. Για αυτή την ωραία δουλειά που μου πήρατε. Γρηγόρη, τα 500 ευρώ είναι δικά σου. Για την εκπλήρωση της δεύτερης δοκιμασίας. Θα το ξενυχτήσουμε μέσα. Ένα κρασάκι για το φίλο σου θα παραγγείλεις και ένα ουισκάκι για σένα. Να θυμάσαι. Θα μας φέρεις ένα ποτήρι κρασί, τι κρασί θες? Εσύ δεν θες. Λευκό. Εγώ θα πάρω ένα ουισκάκι. Εγώ είμαι πιτράκι κρασί. Λευκό. Κόκκινο. Κόκκινο. Να είσαι καλά. Τι ουισκάκι βρίσκεται? Έλα ρε εσύ. Μετά το φαγητό δεν πάει λίγο ουισκάκι? Τρίτη δοκιμασία για τα 1000 ευρώ. Στην τσέπη σου έχουμε βάλει ένα δώρο. Αυτό το δώρο είναι από σένα για το φίλο σου. Δεν θα το δεις τι είναι, θα το βγάλεις και θα το δώσεις. Και μόλις το ανοίξει πάνω στο τραπέζι και το δει, τότε θα δικαιολογηθείς γι' αυτό. Αν δεν το θέλεις το παίρνω πίσω, ε. Γίνεται αυτό. Πάτε καλά. Πας πάλι. Τι κάνεις δω. Φέρεις ένα ποτήρι κρασί, τι κρασί θες? Εσύ δεν θες. Λευκό. Εγώ θα πάρω ένα ουισκάκι. Εγώ είμαι πιτράκι κρασί. Λευκό. Κόκκινο. Κόκκινο. Να είσαι καλά. Τι ουισκάκι βρίσκεται? Έλα ρε εσύ. Μετά το φαγητό δεν πάει λίγο ουισκάκι? Τρίτη δοκιμασία για τα 1000 ευρώ. Στην τσέπη σου έχουμε βάλει ένα δώρο. Αυτό το δώρο είναι από σένα για το φίλο σου. Δεν θα το δεις τι είναι, θα το βγάλεις και θα το δώσεις. Και μόλις το ανοίξει πάνω στο τραπέζι και το δει, τότε θα δικαιολογηθείς γι' αυτό. Αυτή είναι η τρίτη δοκιμασία για τα 1000 ευρώ. Λοιπόν, Φωτή, επειδή σε ξέρω χρόνια, σου έχω πάρει ένα δωράκι. Γιατί πώς μου βγήκε σήμερα? Έλα, ρε, γιατί σου φαίνεται περίεργο? Μόνο εσύ μπορείς να το δεις. Άνοιξε το να δεις τι είναι. Είναι υπογενειακό κειμήλιο. Υπογενειακό δεν θα το έλεγα, αλλά άδεστο. Δεν το βλέπεις. Εντάξει, νομίζω ότι μετά τη σακούλα που μου είχαν κάνει εδώ για τη γενέθλιά μου. Είναι από την πρώτη μου δουλειά, ρε εσύ. Το στυλό. Την πρώτη μου δουλειά. Το στυλό. Που τις υπογραφές. Το στυλό που είναι. Το στυλό χάθηκε στον δρόμο. Μην το παίρνεις έτσι, ρε εσύ. Απλά είναι ό,τι απέδινε. Θα το κρατήσω. Αλλά μυστικό στη βιβλιοθήκη σου. Αυτό είναι για γιορτή, για γενέθλια, έτσι για να ξέρω. Αυτό είναι πιο πολύ για τα γενέθλια. Ελπίζω να σου αρέσει, ε. Πρέπει να είσαι περήφανος γι' αυτό. Ναι, όχι, νομίζω. Είναι σημαντικό στοιχείο για μένα, ρε εσύ. Εδώ δεν το έχω δώσει στον αδερφό μου, ρε. Το ίδιο. Ούτε στη μάνα μου δεν το έχω δώσει. Το δίνω σε σένα, ρε. Το κοιτάς έτσι. Όχι, εντάξει, το καταλαβαίνω, δεν είναι θέμα. Ναι, λέω, ρε. Αν δεν το θέλεις, το παίρνω πίσω, ε. Όχι, εντάξει, μη σε προσβάλλω κιόλας. Γιατί το δώρο δεν είναι σούπερ. Είναι νομίζω το καλύτερο που έχω πάρει. Πώς το εμπνεύστηκες από τη δουλειά, είδες? Από τη δουλειά είναι, από την πρώτη μου δουλειά, ρε, εσύ, που υπέγραφα. Εκεί στις χημικές τουαλέτες στην επόμενη. Στις χημικές που υπέγραφα. Ακριβώς. Υπέγραφες εκείνη το χαρτί της απολυμάνσης. Είναι σημαντικότατο, ρε, εσύ. Εντάξει. Θα το πάρω μετά, φεύγοντας. Μην το πετάς, εσύ. Δεν το πετάω, είναι της απολυμάνσης, ρε. Έλα, ρε, εσύ. Εντάξει, το έχω καθαρίσει. Δαγκωμένο είναι. Είναι πάντα το δάγκωνα μετά, ρε, εσύ. Λογικό είναι. Εντάξει. Απλά θέλω να το βλέπουν όλοι και να καμαρώνουν γι' αυτό. Μήπως δεν θες να μου το δώσεις, ρε, μόνο είναι τόσο σημαντικό που να το κρατήσεις. Είναι για σένα, ρε. Μόνο και μόνο για σένα. Για όλα αυτά που έχει κάνει, τι εκδρομέ, τα κουμάντα. Χίλια ευρώ είναι δικά σου. Τι μισά το μου φεύγοντα. Μπορεί να το πάρει και να το δώσει φεύγοντα επίση. Εγώ θα το ξεχάσω σίγουρα. Εάν θε να συνεχίσει την επόμενη δοκιμασία και τα 2.000 ευρώ, φάει μια πατάτα. Σοπερολά. Τέταρτη δοκιμασία για 2.000 ευρώ. Θέλουμε να ξεκινήσει και να λες τον φίλο σου ότι έχεις δει ένα κολπάκι που μπορείς να κάνεις κίνηση να πετάξεις το νερό όπως είναι γεμάτο το ποτήρι σου χωρίς να χυθεί. Το αποκορύφωμα αυτής της δοκιμασίας είναι όταν θα έρθει η σερβιτόρα θα πεις στον φίλο σου «Να, κοίτα πώς θα το κάνω τώρα, πώς θα το πετύχω» και θα το ρίξεις όλο το νερό επάνω της. Εντάξει, ας μην φάμε όλα τα ζύγια. Λοιπόν, έχω δει ένα κόλπο στο ίντερνετ μόνο που τελειώνει το νερό. Είναι μαγικό αυτό το κόλπο. Κρατάς το ποτήρι. Ναι.
Το κάνεις έτσι και δεν φεύγει το νερό. Γιατί δεν φεύγει το νερό? Θα το δεις. Το έχω δοκιμάσει. Θες να το δοκιμάσω πάνω σου? Όχι, καλύτερα. Πώς ακριβώς δεν φεύγει το νερό? Θα το δοκιμάσω άμα είναι. Σε σερβί τώρα. Γιατί? Θα δεις εσύ. Δεν θα λερωθεί. Τίποτα δεν θα πάθει. Είστε εντάξει? Λοιπόν, κοίτα εδώ. Γίνεται αυτό. Οπ. Απέτυχε. Συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη. Πάτε καλά. Θέλω να του δείξω ένα κόλπο. Χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη. Πάνω μου, έχει τραβήξει αυτή η ώρα. Τι έχει τραβήξει. Εντάξει, παιδιά, εγώ δουλεύω εδώ πέρα. Δηλαδή, τώρα τι θα κάνω, με φρεγμένη θα σερβίρω. Χιλιά, συγγνώμη. Ένα κόλπο ήταν, μην κάνεις έτσι. Εντάξει, δεν το πέτυχα, ρε. Τι δεν το πέτυχες, ρε μάνα. Δεν το πέτυχα, ρε. Πάει αυτή. 2.000 ευρώ είναι δικά σου. Τώρα πέτυχε, ήταν μια. Ένα στιγμό λάθος. Πολύ καλά, πολύ ωραία. Μέχρι στιγμής κερδίζεις 2.000 ευρώ. Από τη μία μπορείς να κρατήσεις αυτά τα χρήματα, το οποίο είναι πολύ συνετό, και να σταματήσεις εδώ και όλα καλά, όλα ωραία. Από την άλλη μπορείς να κάνεις εμάς πιο φτωχούς και να σου δώσουμε 4.000 ευρώ για την πέμπτη δοκιμασία. Αλλά σε περίπτωση που χάσεις την τελευταία δοκιμασία και δεν την καταφέρεις, θα μείνεις με 500 ευρώ. Αν θέλεις να συνεχίσεις, πίνεις λίγο από το τσάι σου. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε για την πέμπτη και τελευταία δοκιμασία. Ναι, κοίτα να δω πού είναι αυτή. Πάμε παιδιά να το στεγνώσουμε, εντάξει. Με το πιστολέκι κανονικά. Σαν το Mr. Bean. Γρηγόρη, πέμπτη δοκιμασία για 4.000 ευρώ. Φανταζόμαστε, έχεις δει τον Πύρο Δήμα όταν κέρδιζε και σάρνουν τα χρυσά μετάλλια. Θέλουμε να κάνεις κάτι παρόμοιο. Αλλά η δική σου η μπάρα θα είναι το τραπέζι. Θα μπεις από κάτω το τραπέζι, θα το σηκώσεις και θέλουμε να κάνεις 3 φορές βαθιά καθίσματα. Αλλά δεν πρέπει να πέσουν όλα τα αντικείμενα που είναι πάνω στο τραπέζι. Πρέπει να μείνει τουλάχιστον ένα. Πας πάλι. Τι κάνεις εδώ? Κάτσε και θα δεις. Σταματάει. Αν δεν καταφέρεις να το σηκώσεις και να κάνεις 3 καθίσματα, χάνεις τη δοκιμασία. Φύγε λίγο πιο πίσω. Τι πιο πίσω? Φύγε λίγο πιο πίσω, λέω. Δυστυχώς δεν έμεινε τίποτα πάνω στο τραπέζι. Η δοκιμασία είναι ανεπιτυχής. Πώς καλά, ρε. Κάτσε κάτω, ρε, που σου λέω. Sorry. Δεν ξέρω τι είπατε. Κάτσε κάτω. Τι κάνεις? Τι κάνεις? Τι κάνεις? Τι έχει μείνει, έχεις αστήσει. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Θέλω να πεις στο φίλο σου, κάτσε κάτω για να σε παίρνει καλύτερα η κάμερα του πλάκα κάνεις, γιατί μόλις έχασα 4.000 ευρώ. Κάτσε κάτω για να σε παίρνει καλύτερα η κάμερα. Του πλάκα κάνεις. Του πλάκα κάνεις, γιατί μόλις χάσαμε 4.000 ευρώ. Εντάξει. Τι κάνω? Από εκεί, από εκεί. Τι μα... Όλα κάτω όμως, όλα κάτω. Θα το σηκωτώσω πραγματικά. Απλά θα πεθάνει. Μετά αρχίσεις και σηκώνει, να ξέρω να σε φιλήσω. Που δεν το κάνω ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Ειδικά στο Φώτη. Άντε, πάει στο διάλογο. Μία, δύο, τρεις. Τι έχει πάθει στο μαλακά σήμερα? Όταν έβρεξε την. Πολύ καλή κοπελίτσα, α πούμε, ούτε μα έβρεξε ούτε τίποτα. Anyway, δεν τα χάσατε όλα και κερδίσατε 500 ευρώ. Συγχαρητήρια. Μια χαρά. Get up! Take your hands up! Don't stop till you get enough. Alright. Θα μου δώσεις ένα αυτόγραφο. Το ονοματάκι σου. Έστω λίγο την πλάκα δεν μπορεί να κάνει. Τι είπε, τι είπε το κερατά. Κάθε φορά. Κάθε φορά που η ματιά σου έσμιγε με τη δική μου. Δική μου ιδέα, η δική μου αναρχίστρωση, η δική μου σκεπτική άποψη. Πάμε. Εγώ έκανα. Εντάξει, πιο συγχρονισμένη. Πουλιά μου ταξιδιάρικα. Τι έχει τραβήξει αυτή η ήρα, τι έχει τραβήξει. Σιγουρικά. Είστε με τα καλά σας, παιδί μου.
Είναι ποιοι είστε πιωμένοι. Πού βρίσκεστε. Έχει παγώσει. Έχει παγώσει.